Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Πάμε κατευθείαν στο στούντιο 2 και να υποδεχτούμε την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου. Καλησπέρα κυρία Τελεγιορίδου. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του σταθμού. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε κυρία Τελεγιορίδου στην εκπνοή του χρόνου για τις εκλογές. 21 Μαΐου λοιπόν θα προσέλθουμε οι πολίτες στις κάλπες και ελπίζουμε να είναι και μεγάλο το ποσοστό συμμετοχής κυρία Τελεγιορίδου, γιατί στις τελευταίες εκλογές τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο δεν ήταν και τόσο μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Στις 21 Μαΐου κρίνεται το μέλλον μας. Αυτό δημιουργεί σε όλους μας την ευθύνη να συμμετέχουμε σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Οι εκλογικές διαδικασίες πάντα αποτελούν τη γιορτή, θα έλεγα, της δημοκρατίας, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που γίνεται για πρώτη φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής, η ψήφος του καθενός και της καθεμιάς από εμάς είναι ισότιμη και θα καθορίσει στον ίδιο βαθμό με την ψήφο των υπόλοιπων πολιτών το πώς θα προχωρήσει η χώρα στο επόμενο διάστημα, γιατί σε αυτές τις εκλογές κρίνεται το μέλλον μας. Κρίνεται ένα μέλλον το οποίο νομίζω ότι οι πολίτες έχουν πλέον αποφασίσει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί με την προϋπόθεση μιας προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας, καθώς τα τελευταία 4 χρόνια η κοινωνία μας βιώνει μια καταστροφική πολιτική από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα. Στην οικονομία, στην κοινωνία, στους θεσμούς, στο ότι δεν αντιμετωπίστηκε μια πολλαπλή κρίση σε πολλά επίπεδα όπως θα έπρεπε και έχουμε σήμερα μια κυβέρνηση που αποδείχθηκε ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και ξέρετε, κυρία Κοσμίδου, μπορεί αυτό να συμβαίνει συνολικά για τη χώρα μας, καθώς όλη η κοινωνία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το δυστοπικό τοπίο όμως που βιώνει η Καστοριά νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Είμαστε μια περιοχή που έχει πληγεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης αυτής με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι μας, πάνω από 3.500 ήδη έχουν φύγει από την περιοχή αναζητώντας εποχικές εργασίες σε νησιά ή στο εξωτερικό και όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση. Από την Γούνα, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, τα καταστήματα της εστίασης και του εμπορίου και γενικότερα βλέπουμε ότι δεν υπήρξε κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για μια περιοχή που πληρώνει πολύ άδικα αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Κυρία Τελεγιορίδου, με βάση αυτό που είπατε, προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Να ξεκινήσω λίγο με την απλή αναλογική. Με το φετινό εκλογικό σύστημα, το τελευταίο εκλογικό σύστημα, φυσικά κάθε ψήφος μετράει, διότι δεν έχουμε την ενισχυμένη αναλογική όπου δίνονται οι 50 έδρες μπόνους. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το εκλογικό σύστημα, κυρία Τελεγιορίδου. Θα ήθελα λίγο και την απάντησή σας από αυτού. Το κατηγορεί γιατί έχει μάθει ως μειοψηφία στο εκλογικό σώμα να έχει την απόλυτη αυτοδυναμία και να υπάρχει στη χώρα μια κυβέρνηση η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Η επιλογή της απλής αναλογικής από την δική μας κυβέρνηση είναι μια επιλογή ευθύνης ώστε ο τόπος να κυβερνάται μέσα από συνεργασίες στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων από την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος. Να υπάρχει δηλαδή μία αντιστοίχηση της επιθυμίας του ελληνικού λαού με την κυβέρνηση που θα το κυβερνά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πράγματι δεν ενδιαφέρει την Νέα Δημοκρατία, γιατί το μόνο που ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν ανεξέλεγκτες κυβερνήσεις, οι οποίες θα φέρνουν νομοθετήματα, πρωτοβουλίες νομοθετικές, που δεν θα εκφράζουν την πλειοψηφία του λαού μας. Για μας η απλή αναλογική είναι θέση αρχής και πιστεύω ότι στις 21 Μάη θα δοθεί από την ίδια την απόφαση που θα πάρει ο ελληνικός λαός, θα δοθεί ο οδικός χάρτης για το πώς πρέπει η χώρα να κυβερνάται. Κάτι που γίνεται σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες, ενώ εδώ είχαμε τα συστήματα της ενισχυμένης αναλογικής, όπου με τα μπόνους των επιπλέον εδρών δεν υπήρχε η αντιστοίχηση της λαϊκής ετιμιγορίας με την αντιστοίχηση των βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο. Χωρίς να θυμάμαι
θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, κυρία Τελιγιορίδου. Τα μπόνους των εδρών ξεκίνησαν με 40, πήγανε στις 50. Τώρα για να σχηματιστεί η κυβέρνηση θα πρέπει να δοθεί εντολή από τον ελληνικό λαό και να συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα 50%, 51%. Κοιτάξτε, είναι περίπου για να μπορέσει να γίνει η προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας που λέμε εμείς, το ποσοστό περίπου που θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα κόμματα που θα συνεργαστούν είναι στο 47%, γιατί υπάρχει και ένα ποσοστό των ψηφοφόρων που επιλέγουν κόμματα τα οποία δεν εισέρχονται στο ελληνικό κοινοβούλιο, καθώς υπάρχει το πλαφόν του 3%. Θεωρώ ότι οι πολίτες είναι πλέον όριμοι. Για να γίνει βέβαια αυτό το οποίο επιδιώκουμε και πιστεύω ότι αυτό θα το επισημοποιήσει και η ψήφος του κάθε πολίτη, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα ώστε να έχει τη δυνατότητα μαζί με τις υπόλοιπες προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις να συνεννοηθεί σε ένα πρόγραμμα ώστε να ξεφύγουμε από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο τόπος μας τα τελευταία χρόνια. Η οικονομία χρειάζεται ισχυρές παρεμβάσεις και ουσιαστικές προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και όχι αυτό που γίνεται σήμερα όπου εξυπηρετούνται κολλητοί και μία μικρή οικονομική ελίτ. Η κοινωνία χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, το κοινωνικό κράτος, το εθνικό σύστημα υγείας που για μας είναι αδιαπραγμάτευτο ότι πρέπει να είναι δημόσιο, η παιδεία που επίσης είναι αδιαπραγμάτευτο ότι δεν αποτελεί εμπόρευμα, αλλά και η ενίσχυση όλων των υγιών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου μας. Μάλιστα. Κυρία Τελιγιορίδου, συνεπώς και με βάση αυτά που λέτε, θα δούμε ενδεχομένως κάποια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκλείουμε βέβαια τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται εκ των πραγμάτων η συνεργασία αυτή, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε αντιδιαστολή με αυτό που λέμε εμείς. Και αυτό φαίνεται από το πώς εφαρμόστηκε η πολιτική της όλο το προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι υπήρξε μία προσπάθεια τις δημοσιονομικές δυνατότητες που είχε η χώρα να τις κατευθύνει προς ένα οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο με ακραία παραδείγματα τα οποία πραγματικά δεν αρμόζουν σε μια δημοκρατία του 21ου αιώνα. Να πούμε για παράδειγμα ότι στα τελευταία χρόνια με αφορμή την πανδημία, με αφορμή την ενεργειακή κρίση υπήρξαν 10 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Και για να δείξω την αναλγησία κοινωνικά της πολιτικής αυτής θα σας φέρω ένα μόνο παράδειγμα. Για παράδειγμα, όταν υπήρξε η πυρκαγιά στο κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, μπορούσε με 5.000 ευρώ, όπως λένε όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι εργαζόμενοι, να αποκατασταθεί αυτό και να μην έχουμε την τραγωδία στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή 57 νέων ανθρώπων. Αντί λοιπόν να διαθέσει 5.000 ευρώ για να αποκαταστήσει το κέντρο τηλεδιοίκησης, το Υπουργείο και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, την ίδια ώρα που ήταν ανάλγητη απέναντι σε αυτό για την ασφάλεια των δρομολογίων του σιδηροδρόμου, έδινε 240.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις για την προμήθεια μασκών και γαντιών για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και μάλιστα σε ένα επιπλάδικο των Σερών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπήρχε μία επιλογή που δεν στήριζε τα λαϊκά στρώματα, δεν στήριζε τους πολίτες που σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος που με πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας έχουν διπλασιαστεί και έχουν τριπλασιαστεί, αφήνοντας ανεξέλεγκτα τα υπερκέρδη 5 ενεργειακών εταιριών. Οι πολίτες σήμερα δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα καύσιμα, ούτε τη βενζίνη, ούτε το πετρέλαιο και ειδικά στη δική μας περιοχή που έχουμε και ένα χειμώνα που κρατάει πάρα πολύ και είναι βαρύς. Και ενώ άλλες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο Πρωθυπουργός μας λέει σε όλους τους τόνους ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μειώνει
το ΦΠΑ στα τρόφιμα στον κατώτατο συντελεστή ή σε βασικά τρόφιμα όπως το ψωμί και το γάλα στο μηδενικό συντελεστή όπως έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με αποτέλεσμα σήμερα οι πολίτες να αισθάνονται ένα βραχνά και να μην μπορούν να πηγαίνουν ούτε στο σούπερ μάρκετ. Θα σας πω χαρακτηριστικά, κυρία Κοσμίδου. Ο ΩΣΑ έχει δείξει με την έκθεσή του ότι έχει μειωθεί το εισόδημα και η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7,5%. Εάν αυτό το δούμε πιο αναλυτικά, σε εισοδήματα κάτω των 800 ευρώ υπάρχει μείωση της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα πολίτη 40%. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια προβληματική κατάσταση όπου οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά έξοδα των οικοκυριών τους, οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν με λουκέτα και η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό αφήγημα ότι όλα πάνε καλά. Ένα αφήγημα όμως που δεν αντανακλάται σε αυτό που βιώνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα. Μάλιστα, γενικότερη κατάσταση, κυρία Τελιγιορίδου, σε όλη τη χώρα είναι δύσκολο. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε κουπόνια για βενζίνη, κουπόνια για σούπερ μάρκετ και χιλιών ειδών. Στα οποία, εάν μου επιτρέπετε, βεβαίως, δίνουν και πολύ ωραία ονόματα. Food Pass, Fuel Pass. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για δελτία σύντησης. Η κυβέρνηση που προεκλογικά πριν το 19 έλεγε ότι θα στηρίξει την μεσαία τάξη, σήμερα έχει φτωχοποιήσει το 28,3% του ελληνικού λαού. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 28,3% του ελληνικού λαού βρίσκεται στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό και εκεί που θα ενίσχυε την μεσαία τάξη αποδείχθηκε το πραγματικό της προσωπείο όπου η μεσαία τάξη σήμερα την εμπέζουν με τα κουπόνια που υποτίθεται τη στηρίζουν. Επιδοτούν λοιπόν την εσχροκέρδεια αντί να τη χτυπήσουν στη ρίζα της. Μάλιστα. Και κυρία Τελιγιορίτου, νομίζω η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Και βάζω το και, γιατί και σε άλλες περιοχές της χώρας βλέπουμε δυσκολίες, αλλά νομίζω πρωταγωνιστούμε σε αυτό το κομμάτι αν λάβουμε στα υπόψη μας τα ποσοστά ανεργίας, την κρίση στην Γούνα, που γνωρίζουμε ότι είναι πολύ μεγάλη δύναμη η Γούνα στην Δυτική Μακεδονία γενικότερα όσον αφορά τα οικονομικά μας στοιχεία, αλλά θα σταθώ κυρίως στην ανεργία, κυρία Τελιγιορίδου. Και νομίζω ότι είναι οι πιο περίεργες εκλογές των τελευταίων ετών για την περιοχή μας και το λέω αυτό γιατί μετά από 30 χρόνια για πρώτη φορά η Καστοριά θα στείλει ένα βουλευτή ή μια βουλεύτρια στο ελληνικό κοινοβούλιο, οπότε ο κόσμος είναι λίγο πιο δύσκολα να αποφασίσει, λίγο πιο τεντωμένο το σχοινί, αν μου επιτρέπετε να πω. Ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει με βάση το συμφέρον της Καστοριάς. Καλό λοιπόν τους πολίτες της Καστοριάς, άνδρες και γυναίκες, όταν προσέλθουν στην κάλπη, με το χέρι στην καρδιά και με το βλέμμα στο μέλλον, να αποφασίσουν για το πού θέλουν να πάει η πόλη αυτή. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η πόλη όπως και η χώρα προέρχεται από μια τεράστια οικονομική κρίση. Στην Καστοριά όμως η κατάσταση πραγματικά έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η κοινωνία είναι σε μαρασμό, οι πολίτες είναι σε απόγνωση. Το ποσοστό ανεργίας ξεπερνάει το 50%. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Ο κλάδος της γουνοποιίας με τις κυρώσεις που έγιναν προς τη Ρωσία έχει δεχθεί ένα τεράστιο πλήγμα. Η στήριξη που έπρεπε να υπάρχει από την κυβέρνηση είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Έχουμε περίπου 2.000 γουνοποιητικές επιχειρήσεις με ενεργό αφημί. Στηρίχθηκαν ελάχιστες 50-60 επιχειρήσεις. Και αυτές, όχι όλες, μιλάω για τις μεγάλες, αλλά και αυτές με πολλές διακρίσεις, καθώς πολλά κριτήρια ήταν αυτά που εμπόδιζαν την στήριξη από το ουσιαστικό πάγωμα της παραγωγικής δραστηριότητας σε όλη την περιοχή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφέθηκαν στο έλεος του Θεού και οι γουνεργάτες στην ανεργία και στην αναζήτηση εργασιών σε άλλα μέρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Ο πρωτογενής τομέας, έχουμε ένα τεράστιο κόστος παραγωγής, εμβληματικά προϊόντα της περιοχής, τα μήλα, τα φασόλια, στην κτηνοτροφία δεν έχουν στηριχθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει στη χώρα μας η μεγαλύτερη ψαλίδα ανάμεσα στην τιμή που πουλάει ο παραγωγός και στην τιμή που αγοράζει ο καταναλωτής. Είναι αυτό που λέμε φτώχεια στο χωράφι και ακρίβεια στο ράφι. Όταν λοιπόν είσαι σε έναν τόπο, σε μια πόλη, όπου η ανεργία είναι σε αυτά τα δυσθεώρατα ύψη, όπου δεν έχεις δώσει εναλλακτικά μοντέλα για μια άλλη αναπτυξιακή πορεία, όπου δεν έχεις στηρίξει τους βασικούς τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας της περιοχής,
οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν στην περιοχή αυτή. Και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει μια τεράστια οικονομική, κοινωνική και δημογραφική συρρήκνωση. Η δημογραφική συρρήκνωση αποτυπώθηκε και από αυτό που είπατε από την μονοεδρική πλέον Καστοριά, όπου κάποιοι αδιαφόρησαν για την περιοχή μας, αλλά την θεωρούν δεδομένη. Και μάλιστα ήρθε πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός και το μόνο που είπε ήταν να ζητήσει η Καστοριά, που τη θεωρεί κάστρο του, να του δώσει ποσοστό 50%. Δεν μας εξήγησε όμως τον λόγο για τον οποίο ζητά το ποσοστό αυτό. Το ζητά επειδή καταργήθηκαν τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα και τα 2 διετή. Το ζητά επειδή καταργήθηκε ο φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με έδρα την Καστοριά, ένα εργαλείο για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, του φυσικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ενός τουριστικού πόλου έλξης με εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ζητάει αυτό το ποσοστό γιατί άφησε το νοσοκομείο μας τελείως απροστάτευτο, και ας μην ξεχνάμε ότι η Καστοριά είναι η πρώτη περιοχή που πλήγηκε από την πανδημία. Σωστά. Το ζητάει επειδή κατήργησε την 24ωρη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, όπου άνθρωποι που χρειαζόταν μετανοσοκομιακή περίθαλψη, είτε μετά από ένα εγκεφαλικό, είτε μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, δεν μπορούν πλέον αυτή την περίθαλψη να τη βρουν σε δημόσια δομή υγείας. Και ενώ το ΚΕΦΙΑΠ αποτελεί στολίδι και για την περιοχή μας και για τη χώρα και για τα Βαλκάνια, οδηγούν τους ανθρώπους αυτούς σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, όπου τον μήνα θα πρέπει να δίνουν 3,5 και 4.000 ευρώ το λιγότερο. Το ζητάει για το δίκτυο φυσικού αερίου, που ήταν αρχικά με την αρχική σύμβαση ο αγωγός ΤΑΠ μόνο αγωγός διέλευσης. Καταφέραμε εμείς επί κυβέρνησής μας να αλλάξουμε τη σύμβαση αυτή, ώστε να πάρουμε παροχή στο δίκτυο φυσικού αερίου που έπρεπε να κατασκευαστεί από τον αγωγό ΤΑΠ. Το καθυστερήσανε 3 χρόνια και τώρα ξανακάνουνε τον αγωγό διέλευσης, γιατί θα περνάει κάτω από το έδαφος μας, αλλά αποφάσισαν να φέρνουνε μεταφερόμενο LNG φυσικό αέριο από τη Ρεβιθούσα και οι πολίτες της Καστοριάς να το πληρώνουνε σε πολύ υψηλότερη τιμή. Ή το ζητάει γιατί μας κορόιδευαν όλα τα προηγούμενα χρόνια για τη σιδηροδρομική σύνδεση του αεροδρομίου μας, για την αναβάθμιση του αεροδρομίου, και λέγανε ότι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονται. Παλινοδίες είχαν φέρει και τον πρώην υφυπουργό υποδομών εδώ να λέει ότι η σύνδεση του αεροδρομίου μας σιδηροδρομικά με τη γραμμή Φλόρινα Κρυσταλλοπηγή Πόγραδετς είναι χρονοβόρα, είναι ανέφικτη. Και μόλις μετά από έγκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο στη χώρα, γιατί δεν προχωράει αυτό το έργο αφού έχει τελειώσει η μελέτη του, μόλις στις 28 Φεβρουαρίου μας παρουσίασαν την μεγάλη εμβληματική, λέει, σύνδεση του αεροδρομίου μας με αυτήν τη γραμμή που εμείς λέμε εδώ και 3 χρόνια ότι έπρεπε να προχωρήσει. Ανακαλύπτουν την Αμερική, ανακαλύπτουν την Καστοριά 5 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτό και αυτό υποτιμά την νοημοσύνη των συμπολιτών μου. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, θα ήθελα να έχω ένα σχόλιο. Πώς κρίνετε την επίσκεψη του Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Καστοριά, λίγο 24 ώρα πριν πάει ο Έλληνας πολίτης στις κάλπες? Δηλαδή, έχουν περάσει 4 χρόνια. Ο Πρωθυπουργός είχε έρθει, αν δεν απατώ, με το μήνα Φεβρουάριο, είχε κατέβει στο αεροδρόμιο της Καστοριάς, του Αριστοτέλης, είχε έρθει μια βόλτα στην Καστοριά, συνομίλησε με πολίτες, αλλά στην ουσία την ομιλία του θα την κάνει τώρα από την Καστοριά για τη Δυτική Μακεδονία. Κυρία Κοσμίδου, 4 ολόκληρα χρόνια ο Πρωθυπουργός κάθε φορά που έθεταν θέματα οι φορείς σε διάφορες συζητήσεις ή με δελτία τύπου και ανακοινώσεις, έλεγε ότι θα ασχοληθεί με το θέμα, δεν το γνωρίζει. Έρχεται τώρα 2 ημέρες πριν κλείσει επίσημα η προεκλογική περίοδος στην Καστοριά για να μας πει τι. 2 μέρες πριν θα μας πει το πρόγραμμά του. 1,5 μήνα πριν, όταν ήταν εδώ, απευθυνόμενος όχι στους Καστοριανούς, αλλά στα κομματικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε εδώ όχι ως πρωθυπουργός, αλλά ως κομματάρχης. Απευθυνόμενος λοιπόν στα κομματικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, το μόνο που βρήκε να πει είναι να του ζητήσει να κρατήσουν το κάστρο. Να ξέρουν λοιπόν ότι και τα κάστρα πέφτουν.
και δεν μπορούν να συνεχίσουν τον εμπαιγμό προς τους πολίτες της Καστοριάς 2 μέρες πριν την λήξη της προεκλογικής περίοδου. Γιατί 4 χρόνια δεν έκανε τίποτε η κυβέρνησή του για αυτόν τον τόπο και την θυμάται τώρα στο παραπέντε των εκλογών? Θα το μάθουμε σε λίγο 24 ώρα. Σε λίγες ώρες, μάλλον, κυρία Τελιγιορίδου, για ποιο λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός στην Καστοριά. Προφανώς κάτι βλέπουν. Και προφανώς κάτι δεν τους αρέσει. Και αν κάνουμε μια σύντομη σύγκριση, κυρία Τελιγιορίδου, γιατί ήρθαν πολύ κοντά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Καστοριά. Με ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε και με την υποψηφιότητά σας στις εκλογές 21 Μαΐου. Πώς τα είδατε τα πράγματα? Δηλαδή, είχατε, εννοείται, ήσασταν στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα, είδατε εικόνες και από την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη. Αντικειμενικά, πώς είδατε τις δύο επισκέψεις στην Καστοριά, από άποψη κόσμου, από άποψη των όσων υπόθηκαν? Κοιτάξτε, και από άποψη κόσμου, προφανώς ήταν πιο μαζική η παρουσία του κόσμου στην επίσκεψη του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα, στην Καστοριά. Αλλά και υπήρχαν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που νομίζω είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο Πρόεδρός μας συζήτησε με τους πολίτες, είχε άμεση επαφή μαζί τους. Αυτοί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον Πρόεδρό μας, να πούν τις αγωνίες τους, να πούν τα προβλήματά τους, να πούν το τι περιμένουν από την επόμενη κυβέρνηση, και νομίζω αυτή η διαφορά έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών. Εγώ λοιπόν θέλω να καλέσω τους πολίτες της Καστοριάς την ημέρα των εκλογών, στις 21 Μαΐου, να βάλουν πρώτα την Καστοριά και μετά οποιαδήποτε ιδεοληψία και παλιά κομματική επιλογή. Μάλιστα, και πάμε στον επίλογό σας, κυρία Τελιγιορίδου. Κρίσιμη μέρα, 21 Μαΐου. Δεν θα επαναλάβω ότι είμαστε μονοεδρικοί πλέον. Θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο να σας ψηφίσω, σε τι διαφέρετε από τους υπόλοιπους υποψηφίους και για ποιο λόγο να στείλει εσάς ο Καστοριανός λαός, στείλει εντός εισαγωγικών εννοείται πάντα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να εκπροσωπήσετε την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Κυρία Κοσμίδου, εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα και για την περιοχή μας και συνολικά για τη χώρα. Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να κρίνουν με βάση το πρόγραμμα αυτό. Μιλάμε για την επαναφορά των πανεπιστημιακών τμήματων, των διετών, του φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, του κέντρου φυσικής αποκατάστασης του Άργους Ορεστικού, τη σύνδεση του δικτύου φυσικού αερίου με τον Αγωγό ΤΑΠ, τη σύνδεση και την αναβάθμιση του αεροδρομίου μας και τη σύνδεση του με το σιδηρόδρομο, ώστε να γίνει ένας συνδυασμός μεταφορών οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών για την δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα ακούω πολλούς τους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή να λένε τους πολίτες να συγκρίνουν. Εμείς λοιπόν οι πολίτες θέλουμε να κάνουν τη σύγκριση, και με την ευκαιρία που μου δίνεται από το βήμα της εκπομπής σας, καλώ τους συνυποψήφιους μου της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσουν οι πολίτες να δουν και να συγκρίνουν σε debate, ώστε να συνομιλήσουμε και να μην έχει ο καθένας τον δικό του μονόλογο. Καλώ λοιπόν τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά να έρθετε, εάν είναι ο σταθμός σας φιλόξενος, σε debate, για να μπορέσουν να συγκρίνουν οι πολίτες ακούγοντάς μας ταυτόχρονα. Μάλιστα, οπότε θα κλείσουμε αυτό, κυρία Τελιγιορίδου. Ανοιχτή πρόσκληση από εσάς, προς όλους τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να βρεθούμε όλοι εδώ πέρα. Σε αυτούς οι οποίοι εκπροσώπησαν την περιοχή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αναφέρεστε φυσικά στον κύριο Ζήση Τσιγκαλάγια και στην κυρία Μαρία Αντωνίου. Ανοιχτή πρόσκληση για συζήτηση. Μάλιστα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να το δούμε και στην πράξη, κυρία Τελιγιορίδου. Φυσικά τους καλώ να το αποδεχθούν, έστω και στις τελευταίες ημέρες που μείνανε μέχρι την Κυριακή στις 21 Μαΐου. Μάλιστα, οπότε, κυρία Τελιγιορίδου, μπορεί να τα ξαναπούμε λίαν συντόμως, έτσι σε ένα ωραίο debate που θα διοργανώσουμε εδώ πέρα. Εγώ να σας ευχηθώ καλό αγώνα τις επόμενες ημέρες που έχουν απομείνει και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα σε αυτό το debate. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε για λίγο θέμα και θα επιστρέψουμε τις εκλογές σε 2023 με την υποψήφια βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Ανέτα Γραμμένου. Προς το παρόν πάμε σε ένα άλλο θέμα, με την ομιλία που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο παράρτημα της Καστοριάς. Ξεκίνησαν το Σάββατο 13 Μαΐου εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν τα ποντιακά σωματεία της Καστοριάς.
Ποντιακή γενοκτονία από τους αγώνες για την αναγνώριση στην ανέρεση και τον κατευνασμό ήταν το θέμα της ομιλίας του κυρίου Παναγιώτη Μωυσιάδη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Καστοριάς. Με τη συγκεκριμένη εκδήλωση ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τις οποίες διοργανώνουν τα ποντιακά σωματεία της περιοχής μας. Να σας καλωσορίσω και να σας πω ότι οι εκδηλώσεις μας φέτος είναι λίγο διευρυμένες, όχι λίγο, πολύ διευρυμένες, γιατί φέτος είναι τα 100 χρόνια από τον ξεριζωμό, 1923-2023. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε αυτό γιατί ο μεγαλύτερος όγκος των προγόνων μας που γενοκτονήθησαν και τα κρεουργήθηκαν και αναγκάστηκαν να έρθουν εδώ στη μητέρα Ελλάδα, ήρθε το 1923-1924. Έτσι λοιπόν όλα τα ποντιακά σωματεία αποφασίσαμε οι εκδηλώσεις μας να είναι λίγο έτσι, πιο διευρυμένες, να έχουν μεγαλύτερο βάρος και περισσότερο νόημα. Ο Παναγιώτης είναι ένας ταπεινός άνθρωπος. Δεν προβάλλει τον εαυτό του, δεν πληρώνεται, όπως κάνουν κάποιοι καθηγητάδες, και πληρώνει. Πληρώνει. Αυτόν τον φίλο μου λοιπόν, φεύγοντας εγώ από την Προεδρία της Οργάνωσης του Ποντίου, την παλιά Ιωσιμονέσκη, θέλησα να του δώσω το δικαίωμα να μας μιλήσει, γιατί αυτά που θα πει ο Παναγιώτης, είμαι σίγουρος ότι δεν είναι, επιτρέψτε μου τη λέξη, καθηγητικά παραμύθια. Αυτοί ήρθανε μετά να γράφουν βιβλία, να κάνουν ομιλίες. Εμείς τρέχαμε και εμείς τρέχουμε. Δηλαδή ο οργανωμένος ποντιακός χώρος. Εσύ, τα μέλη του συλλόγου μας, τα σύλλογοι της Καστοριάς, όλοι οι σύλλογοι, οι άλλοι έρχονται και ρητορεύουν. Δεν είναι επί της ουσίας. Ο Παναγιώτης είναι επί της ουσίας. Για να σας δώσω να καταλάβετε ποιος είναι ο Παναγιώτης, νομίζω στο Βουέστη, στο ΦΛΑΣ έκανε ωραιότατες εκπομπές. Όχι περιεχομένου αδελφιά μας και έτσι και έρθαμε και με και εκεί και τραγώδεσαι κουτά. Ο Παναγιώτης έκανε εκπομπές ουσία. Αυτός είναι ο Παναγιώτης. Είναι ακόμα και σήμερα αυτός που αγωνιά για το ποντιακό ζήτημα. Εμείς αγωνιούμε για το ποντιακό ζήτημα. Πιστέψτε με ότι ό,τι κάναμε, το κάναμε για τη συνείδησή μας, το κάναμε για τους νεκρούς μας, το κάναμε γιατί γνωρίζαμε, όπως γράφει και ο Γιάννης στο βιβλίο του, ότι κάθε ποντιακή οικογένεια έχει και από... έχει νεκρούς, έχει παππούδες, προπαππούδες. Δεν υπάρχει ούτε μία οικογένεια ποντιακή που να μην θρηνεί τους νεκρούς της. Με είπε ο Γιάννης ότι τα πρώτα μνημόσυνα που γινόταν πάτερ από τις γιαγιάδες μας είχαν έναν αριθμό 10, 20 και 30 ονομάτων. Αυτοί οι άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί. Εμένα τον παππού μου, ο παππούς μου ένας πέθανε στα Μελέτα Μπουρού. Ο άλλος ο παππούς μου πέθανε στα Μελέτα Μπουρού. Της γιαγιάς μου η θεία έγκυα τη σκοτώσανε με έγκυα και σκοτώσανε και τον άντρα στο Σπύρο, την Κεστημανή και το Σπύρο. Είπαμε κάποτε πώς στοιχειοθετείται μια γενοκτονία. Ξέρετε, μια γενοκτονία μπορεί να στοιχειοθετηθεί μέσα από τα έγγραφα των εξωτερικών. Μια δουλειά που την έχει αναλάβει ο Φωτιάδης και πολλοί άλλοι ιστορικοί. Μπορεί να στοιχειοθετηθεί μια γενοκτονία μέσα από την αριθμητική. Να αφαιρέσουμε δηλαδή τον συσχετισμό του πληθυσμιακού που προϋπήρχε, στηριζόμενοι να κάνουμε μια αφαίρεση για να το. Αυτό το λέει πολύ καλά ο Σαρής Μονιουλής, ένας μεγάλος οραματιστής και αγωνιστής της ποντιακής ιδέας. Αυτός κάνει μια αφαίρεση και βγάζει από τα 2-400 εκατομμύρια, βγάζει το 1,5 και βρίσκει μια διαφορά 900.000. Και ο τρίτος λόγος που μπορεί να τεκμηριωθεί και να στοιχειωθεί μια γενοκτονία είναι οι οικογενειακές μαρτυρίες και τα οικογενειακά δράματα που έφεραν οι γονείς
αυτό όπως στοιχείται αυτό το τεκμήριο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και να το διαγράψει κανένας. Και αυτό το πράγμα είναι μια κοινή ποντιακή ομολογία πάνω στην οποία νομίζω ότι ο κάθε λαός, η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει και να δείξει κατανόηση και να μην μετατρέψει την ποντιακή γενοκτονία από ποντιακή γενοκτονία σε γενοκτονία των χριστιανικών λαών. Το άφησα στο τέλος, σαν παρότριση, σαν κίνδυνο, φίλε Πόλη και Γιάννη, ότι η Ποντιακή Ομοσπονδία, αλλά και η Συνομοσπονδία, δεν πρέπει να επιτρέψουν αυτές τις ανθεγενικές λογικές και αντιλήψεις, οι οποίες τώρα που η Ποντιακή Γενοκτονία πάει να περάσει στα κοινοβούλια όλων των πολιτιστών των κρατών, θέλουν να την μετατρέψουν σε γενοκτονία των χριστιανικών λαών, για να μην υπάρχει το υποκείμενο το εθνικό, το οποίο θα σύρει στα δικαστήρια τους θύτες. Και δεν μπορεί να υπάρξει γενοκτονία έτσι αόριστα των χριστιανικών λαών. Οι Αρμένοι ποτέ δεν μπήκανε σε τέτοιες λογικές. Από το 1916, από την επομένη, διεκδικούν για 100 χρόνια την γενοκτονία τους, οργανωμένοι. Και ακόμα πριν κάνουν κράτος, πριν σχηματίσουν δομές κρατικές. Και δεν υποστήλανε τη σημεία της διεκδίκησης ούτε μία στιγμή. Και έτσι με την υπομονή και την επιμονή κατόρθωσαν φέτος να βγει ο πρόεδρος της μεγαλύτερης δύναμης του πλανήτη και να αναγνωρίσει την γενοκτονία τους. Πιστεύω ότι εμείς οι πόλοι έχουμε και τη συνείδηση, έχουμε και την αγάπη, αλλά έχουμε και τη μνήμη σε αυτό το μεγάλο έγκλημα που έγινε. Και δεν θα συμβιβαστούμε με αυτές τις λογικές οι οποίες εκπαρεύονται από νεοδιανοούμενους, οι οποίες εκπαρεύονται από πανεπιστημιακές έδρες, οι οποίες χρηματοδοτούμενες από ΜΚΟ και από δυνάμεις έξω από την Ελλάδα θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα δορυφόρο της Τουρκίας. Εμείς οι Ποντιοί δεν θα επιτρέψουμε να μετατρέψουν την ποντιακή γενοκτονία σε γενοκτονία του χριστιανικού λαού. Στην εκδήλωση συμμετείχε η χοροδία της Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, ο Άγιος Μινάς. Συνδεόμαστε ξανά με το Studio 2 και πάμε να υποδεχθούμε την κυρία Γραμμένου Γιαννούλα Ανέτα, υποψήφια βουλευτή Καστοριάς του ΚΚΕ. Καλησπέρα κυρία Γραμμένου. Καλησπέρα σας κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Αρχικά δεν θέλω να δούμε λίγο και τις περιοδίες που κάνει το ΚΚΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Βλέπουμε ότι είστε όλοι μαζί, βλέπουμε ότι είστε ομαδικά, πηγαίνετε σε όλα τα μέρη της περιοχής μας. Ναι, εμείς δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, τέτοιες κόντρες που παρατηρούμε συνήθως στα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς δεν θεωρούμε ότι το πρόσωπο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Εμείς πιστεύουμε στην πολιτική που έχει το κάθε κόμμα. Άρα, από τη στιγμή που κάποιος υποψήφιος, που κάποιος είναι υποψήφιος με το ΚΚΕ, σημαίνει ότι είναι ικανός να ακολουθήσει την πολιτική, τη στρατηγική, την τακτική που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που σίγουρα υπάρχει το προσωπικό όφελος. Εμάς δηλαδή δεν τίθεται ζήτημα προσωπικού όφελους, εμάς τίθεται ζήτημα να βγει μπροστά ο λαός, να ενισχυθεί με ένα βουλευτή, με έναν αυτοδιοικητικό της Λαϊκής Συσπήρωσης ή του Κομμουνιστικού Κόμματος, ούτως ώστε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά που θα έχουμε και στις 22 του Μάη και στην επόμενη τετραετία, όπως βλέπουμε δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, οι προσδοκίες του ΚΚΕ για την 21η Μαΐου, κυρία Γραμμένου, ποιες είναι τόσο σε εγχώριο όσο και σε τοπικό επίπεδο? Κοιτάξτε, το κλίμα καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ καλό στις περιοδίες. Είναι πολύ καλό τόσο όσον αφορά στην πολιτική, στην πρόταση που έχει το ΚΚΕ, γιατί αφενός ο κόσμος είναι βαθιά απογοητευμένος, έχει δοκιμάσει τα πάντα, δηλαδή, εντάξει, τη Νέα Δημοκρατία
Την ξέρουμε, δοκίμασε και την πρώτη φορά αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ που δεν βγήκε και τόσο αριστερά από το πρώτο βράδυ κιόλας του 19, ο οποίος συγκυβέρνησε με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Είδαμε μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Οπότε βλέπουμε έναν κόσμο να είναι πολύ πιο όριμος. Όχι απλά να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και να ακούσει με μεγαλύτερη οριμότητα και να συζητήσει την πρόταση εξουσίας που έχει το ΚΚΕ, γιατί έχει πρόταση εξουσίας το ΚΚΕ. Στόχος μας λοιπόν είναι προφανώς ένα πολύ ενισχυμένο Κομμουνιστικό Κόμμα σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή άλλο πράγμα 15 βουλευτές και άλλο πράγμα 25 και 30, γιατί οι βουλευτές του ΚΚΕ είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά και θα σταματήσουν πληστηριασμούς, όπως είδαμε να γίνεται όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι βουλευτές φερρυπίν των άλλων κομμάτων συμμετέχουν, αγοράζουν κόκκινα δάνεια και φτιάχνουν εταιρείες για να παίρνουν τηλέφωνο τον κόσμο και να λένε στον κόσμο πληρώστε γιατί να σφίγγουν δηλαδή ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα λαϊκό σπίτι. Άρα οι 15 βουλευτές, από τη στιγμή που όργωσαν όλη την Ελλάδα και που σταμάτησαν και πληστηριασμούς και επανήρθε το ρεύμα σε λαϊκά σπίτια που κόπηκε, που κατατέθηκαν εκατοντάδες τροπολογίες τα 4 τελευταία χρόνια για την κατάργηση του ΦΠΑ, όχι για τη μείωση, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα πλατιά, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για την επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και σύνταξης, για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια. Καταλαβαίνει κάποιος ότι άλλο να είναι 15 και άλλο να είναι 25, άλλο να είναι 30 και αυτό να το βάλουμε λίγο και σε ένα πιο τοπικό επίπεδο. Γιατί να μην αυξηθεί το ποσοστό του ΚΚΕ στην Καστοριά, προφανώς και στη Δυτική Μακεδονία, και να εκλεγεί ένας βουλευτής στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί δηλαδή ποιος άνθρωπος, φτωχός άνθρωπος, φοβάται από την εκλογή ενός κομμουνιστή στη Δυτική Μακεδονία, ίσα-ίσα θα αναθαρίσει και ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας και θα έχει ένα αποκούμπι, ένα στήριγμα πολύ πιο άμεσο από το να μην υπάρχει βουλευτής, ας πούμε, του ΚΚΕ, χώρια που θα οργανωθούν και πολύ καλύτερα οι αγώνες, ξέρετε, που θα πρέπει να δώσουμε την άλλη μέρα, γιατί θα τους δώσουμε, είναι από χέρι σίγουρο ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι αντιλαϊκή και αυτό φαίνεται και από τα προγράμματά τους και από τις δηλώσεις τους και από τη στάση που έχουν κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Κυρία Γραμμένου, κάνατε λόγο για βουλευτή του ΚΚΕ εδώ πέρα στην Δυτική Μακεδονία. Αν δεν απατώ, με 4 στην Κοζάνη, από ένας στα Γρεβενά, δυστυχώς ένας και στην Καστοριά και 2 στη Φλόρινα, δηλαδή συνολικά για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μόλις 8 βουλευτές. Οπότε λέτε ότι θα ήταν καλό να είναι και ένας εκπρόσωπος, δεν λέμε για Καστοριά, Γρεβενά, Φλόρινα, Κοζάνη, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε από τις 4 περιφερειακές ενότητες, ένας εκπρόσωπος του ΚΚΕ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τη Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να μεταφέρει την άσχημη εικόνα, ας μην γελιόμαστε, κυρία Γραμμένου, που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία και δει στην Καστοριά, και το λέω αυτό, είχα προηγουμένως και την ίδια συζήτηση με την υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τελεγιορίδου. Νομίζω η Καστοριά είναι πρωταθλήτρια της ανεργίας. Τα ποσοστά έχουν ξεπεράσει το 50% και με βάση παλιότερες συνεντεύξεις που έχω κάνει με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, κυρία Γραμμένου. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εκατοντάδες συμπολίτες μας, όχι μόνο νέοι πλέον, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες, την εκπονοήδη πριν βγουν στην σύνταξη, αναγκάζονται να φύγουν για σεζόν. Και όταν λέω αναγκάζονται, δεν εννοώ και τη δουλειά σαν δουλειά, κυρία Γραμμένου, προς Θεού. Αναγκάζονται να ξενιτευτούν προκειμένου να βγάλουν ένα μεροκάματο και να έρθουν εδώ μετά να το βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, αυτός είναι ο καπιταλισμός, έτσι θα απαντήσω. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα που έχει η Δυτική Μακεδονία το βλέπουμε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και έχει φυσικά άμεση επίπτωση στη Δυτική Μακεδονία είναι αποτέλεσμα πολιτικής. Και για αυτήν την πολιτική ευθύνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Όταν λοιπόν οτιδήποτε παράγεται στην χώρα παράγεται με βάση το κέρδος, είναι αναμενόμενο η πλειοψηφία, ο λαός, αυτός που παράγει δηλαδή τον πλούτο, για να έχουν κέρδη οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, να πλήττονται οι μισθοί που παίρνει ένας εργαζόμενος, να μειώνονται οι συντάξεις, να μειώνεται η οποιαδήποτε παροχή από το κράτος, και αυτό μοιραία οδηγεί σε λιγότερο ανεπτυγμένες εντός εισαγωγικών περιοχές να μαστίζονται από αυτά τα προβλήματα. Αλλά προσέξτε τώρα, τι σημαίνει ανεπτυγμένη περιοχή, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα.
Η Καστοριά, ας πούμε, είχε τη γούνα τα προηγούμενα χρόνια. Ας πιάσουμε τις χρυσές εποχές της γούνας, τη δεκαετία του 70 και του 80. Κερδισμένοι ήταν οι μεγάλοι του κλάδου και οι εργαζόμενοι ζούσαν με μεροκάματα χαμηλά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανασφάλιστη, άνθρωποι που σκεύρωσαν πάνω στις μηχανές και στις σταματούρες και δεν μπορούσαν να βγουν στην σύνταξη. Άρα, ενώ υπήρχε ανάπτυξη στον κλάδο, είδαμε ότι οι εργαζόμενοι, όσο περνάγανε τα χρόνια, τόσο μειωνόταν και τα δικαιώματα που είχαν και οι απολαβές που παίρνανε. Επιπλέον, στις χρυσές εποχές, με συγχωρείτε κύριε Γραμμένο, με συγχωρείτε για διακοπή. Στις χρυσές εποχές της γούνας, οι γουνεργάτες νομίζω ήταν καλά αμοιβόμενοι στις χρυσές εποχές, δεκαετία 70-80. Δηλαδή, πολλοί παρατούσαν τις σπουδές τους για να δουλέψουν στη γούνα. Ισχύει αυτό που λέτε, αν το συγκρίνουμε με το τώρα. Απλά, αν δούμε το τελικό αποτέλεσμα, είδαμε ότι οι μεγάλοι εξασφαλίσανε παιδιά εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα και ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων δεν μπορούσε να βγει στη σύνταξη γιατί ήταν ανασφάλιστη. Βεβαίως, όταν λέμε χρυσές εποχές, προφανώς ήταν πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά στο πόσοι εργάζονταν. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η τραγική κατάσταση που υπάρχει τώρα στον κλάδο με την ανεργία που αγγίζει ένα, δεν ξέρω, ίσως και 80%. Οπότε πρέπει να δούμε κάθε περιοχή τι μπορεί να αναπτύξει και πάνω σε αυτήν τη βάση να δούμε ο λαός πόσο θα μπορεί να ωφεληθεί. Δηλαδή, έχεις μεν τον κλάδο της γούνας, επειδή ξεκίνησα να αναλύω τον κλάδο της γούνας για την Καστοριά, έχεις τον κλάδο της γούνας, αλλά όταν αυτός ο κλάδος βασίζεται στο κέρδος, δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν κερδισμένοι και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι νομοτέλεια. Ή κερδισμένος θα είναι ο ένας ή κερδισμένος θα είναι ο άλλος. Εμείς από το ΚΚΕ λέμε ότι υπερασπιζόμαστε ανοιχτά τον κλάδο της γούνας από τη σκοπιά όμως των λαϊκών συμφερόντων. Δηλαδή να δεις τι ανάγκες έχει η χώρα. Δεν έχει και πάρα πολλές ανάγκες για προϊόντα γούνας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά που έχει. Πού μπορείς να κάνεις εξαγωγές με κριτήριο όμως τις λαϊκές ανάγκες, να μην υπάρχει δηλαδή στη μέση το κέρδος. Και αυτό είναι μια πολύ όρημη κουβέντα που πλέον μπορεί να γίνει με τον κόσμο και γίνεται αν θέλετε με τον κόσμο, γιατί αυτό το να φύγει το κέρδος το αντιλαμβάνεται πολύ καλύτερα μετά και την κατάσταση που έχει επικρατήσει στη χώρα μας με την πράσινη ανάπτυξη που είδαμε τι σημαίνει ενέργεια εμπόρευμα και δυστυχώς με το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη όπου 2.800.000 άνθρωποι φώναξαν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε 2023 και ο κόσμος θα μπορούσε να δουλεύει 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο και να έχει λυμένα τα βασικά του, τα σύγχρονα, τις σύγχρονες ανάγκες του, βλέπουμε ότι πηγαίνει όλο και πιο πίσω και τα παιδιά μας ζουν χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές. Αυτό είναι κάτι που δεν λύνεται με μαγικό ραβδί, αν θέλετε, ούτε με έναν βουλευτή ή με κάτι που θα κάνει κάποιος τοπικά. Αυτό θέλει ένα κεντρικό σχεδιασμό, να αποφασίσει δηλαδή ο λαός ότι έχω ξεμπλέξει πλέον με το καπιταλιστικό κέρδος, έχω ξεμπλέξει με το οτιδήποτε παράγεται και προσφέρεται στη χώρα, προσφέρεται με βάση το κέρδος κάποιων, γιατί αυτοί οι ιδιοκτήτες του πλούτου δεν συμμετέχουν πουθενά στην παραγωγή. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που παράγουν και αυτοί θα πρέπει, κατά την πρόταση του ΚΚΕ, να είναι αυτοί που θα καθορίζουν κιόλας πώς θα μοιραστεί αυτός ο πλούτος. Μάλιστα. Κυρία Γραμμένο, και επειδή μιλάμε γενικά για μια άσχημη κατάσταση σε όλη την χώρα, πλέον έχουν μπει τα διάφορα pass στην ζωή μας. Εγώ θα τα χαρακτηρίσω ως κουπόνια, αν μου επιτρέπετε. Εντάξει, το να χρησιμοποιούμε μια αγγλική λέξη και να αλλάζουμε λίγο το νόημα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό. Κουπόνια για το σούπερ μάρκετ, κουπόνια για τη βενζίνη. Εδώ στην Καστοριά, νομίζω αρκετοί συμπολίτες μας ανάβουν ακόμα μέχρι και σήμερα, 15 Μαΐου. Το καλοριφέρ, δηλαδή δουλεύουμε στην ουσία για να μπορέσουμε να ζεσταθούμε. Έχετε περάσει και από την αυτοδιοίκηση, κυρία Γραμμένο, οπότε μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι γίνεται στην περιοχή μας. Πώς θα χαρακτηρίσετε σήμερα την κατάσταση στην Καστοριά, αν λάβουμε ως δεδομένα όλα όσα είπαμε προηγουμένως, δηλαδή την μείωση της έδρας, την μείωση των εδρών, μάλλον που έχουμε πλέον μία έδρα, που φανερώνει ότι υπάρχει κρίση. Αυτό μας δείχνει ξεκάθαρο ότι υπάρχει κρίση. Την ανεργία. Τις προσπάθειες για να γίνει ανάπτυξη. Δηλαδή, βλέπουμε γίνονται κάποια βήματα προς το κομμάτι του τουρισμού, για παράδειγμα, και μπορώ να πω ότι πάμε αρκετά καλά, αν το δω λίγο σφαιρικά και το συγκρίνω και με προηγούμενα χρόνια. Εσείς, ας πούμε, ποια είναι η άποψή σας, βλέπετε φως, βλέπετε ελπίδα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και
τι θα μπορούσε να αλλάξει, να υπάρχει αυτή η ελπίδα για να τα πάμε καλύτερα. Βάλατε τώρα αρκετά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Ναι, ναι. Θα και να προλάβουμε να τα πούμε όλα, κυρία Γραβέντου. Κατάλαβα. Θα προσπαθήσω κι εγώ κάπως λακωνικά να σταθώ. Καταρχάς, τα pass που δίνει η κυβέρνηση και που έδινε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα κουπόνια δηλαδή, είναι μια αθλειότητα και εμπέζουν τον κόσμο. Ένα πράγμα μόνο θα πω, ότι το 150 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο είχαν κέρδη 10,5 δις. Επίσης, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, μοιράζουν τα μερίσματα, η φορολογία τους έχει φτάσει στο 5%. Ήταν 15, το πήγε 10% ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία τους φορολογεί με 5%. Ενώ ένας απλός άνθρωπος εργαζόμενος φορολογείται με 21%. Εδώ αυτόματα βλέπουμε ότι, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πλούτος, αλλά πηγαίνει σε πολύ συγκεκριμένες τσέπες. Το 95% των φόρων στη χώρα πληρώνεται από την πλειοψηφία του λαού και αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια πληρώνουν ένα 5%. Άρα είναι μια ξεκάθαρα ταξική πολιτική που δεν έχει χρώμα, ξέρετε, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ακολουθήσει αυτή την πολιτική. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά την τοπική διοίκηση, καλό θα είναι να το δούμε λίγο ως πυραμίδα. Τι θέλω να πω. Η χώρα μας συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι αόριστο. Είναι μία σύμπραξη καπιταλιστικών κρατών και ως τέτοια συμμετέχει και εκεί η Ελλάδα, όπου στο Κοινοβούλιο νομοθετούνται εκατοντάδες νομοθετήματα κάθε χρόνο. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που έχει ψηφιστεί πριν από ένα μήνα περίπου και είναι η επιπλέον φορολογία όλων των κρατών μελών, που τι σημαίνει αυτό, γι' αυτό είπα πριν ότι το 95% προέρχεται από το λαό. Άρα μιλάμε για μια επιπλέον φορολογία στο ΦΠΑ και με διάφορες άλλες διαδικασίες, την οποία αύξηση του ΦΠΑ την ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια γενική πολιτική, την οποία μετά την διοχετεύει σε κάθε κράτος μέλος, άρα η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να υλοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, την δημοσιονομική σταθερότητα, γενικότερα μια εξισορρόπηση στα οικονομικά, στα δημοσιονομικά. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να λένε τώρα σου δίνω μια αύξηση ας πούμε 100 ευρώ, αλλά θα στα πάρω από την άλλη τσέπη. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό μιλάνε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για κοστολογημένα προγράμματα. Μην έχει κανείς καμιά ελπίδα δηλαδή ότι θα γίνει κάτι ανατρεπτικό την άλλη μέρα. Και όσον αφορά την αύξηση των μισθών που εξήγηλε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξεχνάμε ότι πλέον ο κατώτατος μισθός ορίζεται με βάση μια υπουργική απόφαση. Αυτό είναι ο νόμος Βρούτση-Αχτσιόγλου και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όπου πλέον έχουν καταργηθεί οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Άρα με βάση τις ανάγκες της οικονομίας θα καθορίζεται και ο κατώτατος μισθός. Και εφόσον έχει διοχετευτεί αυτό το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελληνική Βουλή, περνάει και πιο κάτω στις περιφέρειες και στους Δήμους, οι οποίοι Δήμοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με πάρα πολύ μικρή κρατική χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα και αυτοί να προσπαθούν με ιδίους πόρους, με ιδία έσοδα, να τα βγάλουν πέρα. Γιατί όταν πρέπει να δώσει το κράτος 10 και δίνει 1, αναγκαστικά θα πάνε να το πάρουν από τους πολίτες. Βέβαια δεν είναι όλοι οι Δήμοι έτσι. Αναφέρομαι τώρα στην Καστοριά. Έχουμε και το παράδειγμα της Πάτρας με τον κομμουνιστή δήμαρχο τον Μπελετίδη, ο οποίος έχει μηδενίσει σε πολλές περιπτώσεις τα δημοτικά τέλη και γενικά δεν έχει μπει σε μια διαχείριση αυτού του καπιταλιστικού συστήματος. Προσπαθεί όσο μπορεί τέλος πάντων, γιατί όπως είπα και πριν, είναι κεντρικό αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί να το λύσει ένας δήμαρχος δηλαδή. Προφανώς, ένας που έχει ζητήσει την άνοιξη. Κυρία Γραμμένου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο τηλεοπτικός χρόνος, ξέρω ότι σας έθεσα πάρα πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα όμως αυτή τη στιγμή τον επίλογό σας για να κλείσουμε την συζήτησή μας. Ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματά του και από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να μην μπει πάλι στη διαδικασία των διλημάτων που μπαίνουν την τελευταία εβδομάδα και τον τελευταίο μήνα και η Κομισιόν και ο κύριος Στουρνάρας και μία σειρά στελέχη αστικών θεσμών έχουν πει ξεκάθαρα ότι όποια κυβέρνηση και να βγει την άλλη μέρα θα ακολουθήσει αυτά που είναι να ακολουθήσει και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Οπότε ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα
πραγματικά θα δώσει ανάταση την άλλη μέρα στο λαό, γιατί θα έχει μέσα περισσότερους βουλευτές, θα αναθαρρύσει ο ίδιος και στα σωματεία και στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές και θα μπορέσει από καλύτερες θέσεις να αντιμετωπίσει αυτή την δεδομένα αντιλαϊκή πολιτική που θα ακολουθηθεί. Μάλιστα, οπότε ο στόχος, κυρία Γραμμένου, του ΚΚΕ για τις βουλευτικές εκλογές του 2023 στην ουσία είναι το λιγότερο να διπλασιάσει την δύναμή του εντός της Βουλής. Και όταν λέω προσωπικός στόχος, τοπικός στόχος, για να το θέσω καλύτερα, είναι και η εκπροσώπηση του ΚΚΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει, δηλαδή, όλη, πώς να το πω, κάθε περιφέρεια να έχει βουλευτή του ΚΚΕ. Είναι πλήγμα πραγματικά για τη Δυτική Μακεδονία να μην υπάρχει ένας βουλευτής του ΚΚΕ, γιατί σκεφτείτε ότι ό,τι παρεμβάσεις έχουν γίνει για τη Δυτική Μακεδονία έχουν γίνει από βουλευτές που είναι στη Θεσσαλονίκη, που είναι στη Λάρισα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και πρακτικά θα ρολάρει κάπως καλύτερα αυτή η κατάσταση. Ναι, όμως από την άλλη, κυρία Γραμμένου, βλέπουμε ότι υπάρχει και η συνεργασία. Δηλαδή, μας είπατε τώρα, βουλευτές από Λάρισα, από Θεσσαλονίκη ασχολούνται με τη Δυτική Μακεδονία, ενώ έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, όχι ότι είναι κανόνας, αλλά το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, ότι ο βουλευτής της κάθε περιοχής προσπαθεί πολλές φορές να λύσει τα δικά του τα ζητήματα, αδιαφορώντας για το τι γίνεται στη γειτονιά του. Δεν υπάρχει αυτό στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ξέρετε. Δουλεύουμε πραγματικά όλα τα στελέχη, όλα τα μέλη, όλοι οι βουλευτές, πραγματικά παλεύουν για το καλό του τόπου, όχι μόνο τοπικά να το δούμε, πανελλαδικά δηλαδή. Όπου υπάρχει έλλειψη και μπορεί κάποιος να προσφέρει, θα το κάνει. Δεν τίθεται ζήτημα τοπικιστικό, δηλαδή εγώ δεν είμαι από τη Δυτική Μακεδονία, δεν θα παρέμβω εκεί, αφού μπορώ να το κάνω. Μάλιστα, οπότε υπάρχει μια εγχώρια συνείδηση. Μια συνεργασία μεγάλη, δεν το συζητάμε. Αυτό νομίζω το ξέρει και ο κόσμος αυτό το πράγμα, μας το λέει και στις περιοδίες. Βγαίνουμε όλοι οι βουλευτές μαζί, δεν τίθεται ζήτημα δηλαδή ο καθένας μόνος του κτλ. Η προεκλογική συγκέντρωση ήταν κοινή από όλους. Ναι, ναι, ναι. Και στο Άργος και στην Καστοριά, κυρία Γραμμένου. Παντού. Πάει σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο. Ναι, εγώ αναφέρομαι λίγο πιο τοπικά, κυρία Γραμμένου. Okay. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, να ευχηθώ καλό αγώνα και θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Χαρά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.